Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας με τον κώδικα μυστηρίων του Σαββατόβραδου. Συνεχίζουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, φίλες και φίλοι, για ολόκληρη τη χώρα, στο τραγικό, στην ανίποτη, δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά να το περιγράψει κανείς, στην ανίποτη, για την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών. Ο κώδικας μυστηρίων συνεχίζει και με τηλεοπτικές και με διαδικτυακές εκπομπές. Επιχειρούμε και εμείς ως πολίτες σκεπτόμενοι να θέσουμε ερωτηματικά. Η χώρα πενθεί, η χώρα θρυνεί και δεν γίνεται να ξεχάσουμε αυτά τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους κυρίως, αλλά και ευρύτερα όλους όσοι έφυγαν σε αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία λοιπόν για τη χώρα, εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Στο ένα μέρος εκπομπής, το τελευταίο κομμάτι απόψε, θα έχει να κάνει με τα ερωτήματα που μπαίνουν, που υπάρχουν για την τραγωδία των Τεμπών. Αλλά θα έχουμε και δύο άλλες ενότητες. Την πρώτη που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως και το δεύτερο μέρος στη συνέχεια, όπου θα ασχοληθούμε με εντελώς διαφορετικά θέματα. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της απόψινής εκπομπής ήταν μαζί μας ο Σάμαν Λάικαν, φίλες και φίλοι, μετά από μια πολύμηνη απουσία. Είχε πολλές υποχρεώσεις και πάρα πολλά τα μηνύματα όμως από τους τηλεθεατές που με ρωτούσαν συνεχώς πού είναι ο συνεργάτης εκπομπής του Σάμαν Λάικαν τόσο καιρό, περίπου ένα χρόνο να τον φιλοξενήσει. Είμαστε εδώ ξανά με τον Σάμαν Λάικαν και θα μιλήσουμε μαζί του για τη μυστική τεχνολογία στον πλανήτη, στον απόϊχο των όσων έγιναν γνωστά με τις επιχειρήσεις των Αμερικανών, τις αναχαιτήσεις μπαλονιώνη και άγνωστων αντικειμένων. Τον τόρο που επικράτησε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες ολόκληρη την Ηφίλιο, θα δούμε τελικά τι μπορεί να συμβαίνει και κατά πόσο το θέμα σχετίζεται με μια τεχνολογία που είναι άγνωστη για τον κόσμο, αλλά γίνει μυστική τεχνολογία, η οποία έχει οδηγήσει και στη δημιουργία προηγμένων σκαφών. Θα ανοίξουμε τη βεντάλια της θεματολογίας και έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη δεύτερη ενότητα της απόψινης εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Ευστάθιος Θεοδόσης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το μυστήριο των Νεφελών. Οι αρχαίες Νεφέλες, οι Νεφέλες ευρύτερα. Αριστοφάνους Νεφέλες μαθαίναμε στο σχολείο παλιά, γιατί σήμερα λίγα πράγματα γνωρίζουν τα παιδιά για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και έχει σχέση όλο αυτό και με τις περιγραφές του Σοκράτη. Τι είναι οι Νεφέλες, που αναφέρονται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τι μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από αυτό. Συνέχεια στην έρευνα του κυρίου Θεοδόση σχετικά και με την αποκωδικοποίηση των προφητιών της Βίβλου. Και η τελευταία ενότητα θα έχει να κάνει, όπως είπα, παραλαμβάνω, με τα ερωτήματα για την τραγωδία των Τεμπών από το πρίσμα ενός ερευνητή, από το πρίσμα του ερευνητή, αν θέλετε. Χωρίς κανένα πιστεύω, χωρίς καμία εξάρτηση, κομματική, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Σάμαν Λάικαν. Σάμαν, πώς είσαι? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ωραία. Έχουμε να τα πούμε κάπως ο καιρό. Ελπίζω να είσαι καλά. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε τόσα να πούμε. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από την τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό, και να πούμε ξανά τα συλληπιτήριά μας και τηλεοπτικά και από εδώ, από αυτή την εκπομπή στους συγγενείς των οικείων. Βεβαίως. Είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζω το σοκ αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Πόσο μάλλον για τους συγγενείς, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς τέτοια ατυχήματα δεν σβήνουν από τη μνήμη, όπως το Ηράκλειο, όπως το Σάμινα, όπως τα παιδιά στον Τζέμπι τότε με το σχολικό. Δεν σβήνουν τέτοια ατυχήματα. Δυστυχώς από το μυαλό μας ποτέ. Ποτέ. Ναι. Τώρα, πριν από λίγο καιρό, είχαμε τα συγκλονιστικά δεδομένα. Επανήλθαν οι Αμερικανοί, αξιωματούχοι, η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση. Μας έλεγαν ότι είχαν διαδοχικές περιπτώσεις με άγνωστη ταυτότητα σε πτάμενα αντικείμενα πάνω από μεγαλοπόλεις πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Αλάσκα έγιναν και αναχαιτήσεις από μαχητικά αεροπλάνα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι Αμερικάνοι είπαν ότι ήταν κινέζικα μπαλόνια. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που εκεί οι γνώμες δίστανται. Δηλαδή, είχαμε από τη μία το Λευκό Οίκο να λέει δεν είναι εξωγήινα, δεν ξέρουμε όμως τι είναι. Από την άλλη, είχαμε αξιωματούχους, διοικητές, μεγαλόσχημους. Με αξιώματα να λένε μπορεί να έχουμε να κάνουμε και με μια δύναμη εκτός γης. Το θέμα υφίσταται. Είναι ένα τεράστιο θέμα για τον πλανήτη. Μετά και τις αποκαλύψεις τα τελευταία 2,5 χρόνια από τους Αμερικάνους ότι το θέμα είναι υπαρκτό με τα UFO. Κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει. Και σίγουρα το θέμα έχει να κάνει και με τη μυστική τεχνολογία που κυκλοφορεί στον πλανήτη όμως παράλληλα. Τι λες? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιος πλέον σήμερα δεν πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινης προέλευσης αστρόπλια, αυτό το καταρρύπτει, οι Αμερικάνοι το καταρρύπτουν και ιδιαίτερα από το Πεντάγωνο, όταν δημιούργησαν την λεγόμενη ομάδα το 2020, η λεγόμενη ομάδα η οποία ονομάζεται Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, το οποίο σημαίνει ομάδα συγχρονισμού, ταυτοποίησης και διαχείρισης υπτάμενων αντικειμένων. Συνάμα είχαν βγάλει και τρία βίντεο πραγματικών
άγνωστων ταυτότητων υπτάμενων αντικειμένων, ένα στη θάλασσα και δύο στον εναέριο χώρο της Αμερικής, όπου είχαν κάποιες εμπλοκές χωρίς βέβαια να μπορέσουν να πιάσουν ένα από αυτά τα υπτάμενα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν από το 2021 μπήκε στην εφαρμογή του Πεντάγωνου, ιδρύθηκε αυτή η λεγόμενη ομάδα, η οποία έδωσε στον Ιούνιο τότε του 2021 στη δημοσιότητα μία έκθεση στην οποία περιλαμβάνονταν 144 πραγματικές παρατηρήσεις και αναφερόταν πως υπήρχε έλλειψη επαρκών δεδομένων για να προσδιοριστεί η φύση των μυστηριωδών υπτάμενων αντικειμένων. Έτσι λοιπόν, φτιάχνοντας αυτή την ομάδα με την έγκριση του Κογκρέσου Πανψηφί, δημιούργησαν, να το πούμε, μία αεράμινα ιδιαίτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, η υφυπουργός τότε αμήνας Κάθλιν Χίκς ανέφερε σε χωριστή δήλωσή της πως η παρουσία άγνωστης ταυτότητας εναέριων φαινομένων σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο δημιουργεί ενδυνάμει κίνδυνο για την ασφάλεια πληρωμάτων αεροσκαφών και ενδυνάμει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο της Αμερικής αλλά και ολόκληρης της γης. Αυτές και μόνο οι δηλώσεις βάζουν λοιπόν σε σκέψεις σήμερα ανθρώπους να λένε ότι πραγματικά υπάρχει κίνδυνος ότι μπορεί να γίνει μια εξωγήινη εισβολή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν αυτή τη νέα ομάδα την έβαλαν στην δύναμη κρούσης του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής, η οποία μέχρι και σήμερα εργάζεται και ανιχνεύει και αναγνωρίζει και ταυτοποιεί αντικείμενα άγνωστα, καθώς και για να αξιολογεί την δράση τους και να μετριάσει οποιασδήποτε απειλές συνδέονται με αυτά, ανάφερε το Πεντάγωνο τότε. Έτσι λοιπόν η ίδια ομάδα αυτή κατέριψε τα τρία άτια πάνω από την Αμερικάνικη Ήπειρο. Όπως έχουμε ξαναπεί όμως αυτήν την εκπομπή εδώ πέρα, άτια σημαίνει άγνωστη ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο. Είναι μία, να το πω, φράση την οποία χρησιμοποιούν όλα τα αεροδρόμια και δεν έχει να κάνει πάντα με εξωγήινα αεροσκάφη, είναι και για αεροσκάφη τα οποία δεν δίνουν στοιχεία αναγνώρισης. Έτσι λοιπόν, δηλαδή μπορεί να είναι αεροπλάνο το οποίο να μην δίνει στοιχεία αναγνώρισης και το αναγνωρίζουν ως άτια, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην αρχή ο κόσμος λοιπόν φοβήθηκε με αυτές τις ειδήσεις που βγάλανε στην Αμερική ότι πρόκειται πραγματικά για αστρόπλια, να το πούμε έτσι, ή τάμενους δίσκους, να το πούμε καλύτερα όπως τους γνωρίζουν, και ότι κάποια εμπλοκή θα γινόταν. Εδώ θα θέλω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα μυαλά των ανθρώπων, ότι αν πραγματικά είχε γίνει κάτι τέτοιο, είναι σαν οι Νεάτερνταλ να προσπαθήσουν να χτυπήσουν ένα F-35 αμερικάνικο υπερτζετ πολεμικό. Δεν γίνεται. Οπότε δεν θα μπορούσαν να καταρρύψουν ένα τέτοιο, να το πούμε, υπτάμενο δίσκο. Έτσι λοιπόν ανακαλύψανε μετά από στις 15 με 17 Φεβρουαρίου ανακαλύψανε ότι πρόκειται για ή κατασκοπευτικά μπαλόνια όπως είχε βγει ο Χίξ και είχε πει ότι πρόκειται ή για κατασκοπευτικά μπαλόνια χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι τότε ήταν της Κίνας ή για καλοηθή παρακολούθηση εμπορίου τα είχε χαρακτήρισει. Τέλος πάντων όμως, κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση βέβαια έχει εκτροχιαστεί ειδικά με την Αμερική και την Κίνα και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα λόγω της δημοσιογραφικής σας ιδιότητας και βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα, όσο για την μυστική τεχνολογία την οποία λέμε, θα πρέπει κάποιος να ανατρέξει σε κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο και για πολλούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ άγνωστο. Πρόκειται για τη λεγόμενη βίβλο Colbrin ή Colbran Bible. Έχουν δώσει βέβαια την ονομασία βίβλος, δεν ξέρω το γιατί. Πρόκειται λοιπόν για χειρόγραφα τα οποία ανακαλύφθηκαν κάπου στην Αίγυπτο, τα οποία σήμερα δημιουργούν 11 βιβλία, τα οποία τα 6 είναι τα λεγόμενα χάλκινα βιβλία και τα οποία αυτά τα βιβλία τα έχουν γράψει Δρυίδες των Κελτών, Αιγύπτιοι και κάποιοι λένε ότι τα έχουν γράψει και κάποια τελευταία τα έχουν γράψει και Έλληνες.
Το βιβλίο αυτό, τα βιβλία αυτά, για να ξέρει ο κόσμος, σήμερα λόγω της κατάστασης η οποία είχε δημιουργηθεί, το πώς βρεθήκανε, αλλά και το πού καταλήξανε, είναι αναμφίβολα για τους αρχαιολόγους. Όμως προσέξτε να δείτε. Εάν θα πάνε εκεί πέρα όπου βρεθήκανε, στην Αγγλία, στο μοναστήρι Glastonbury, το οποίο το 1180 καταστράφηκε από πλήρη πυρκαγιά, τα χειρόγραφα αυτά σωθήκανε, τα οποία μετά πήγανε σε διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις της Αγγλικανικής Εκκλησίας, όπου τα 6 γραφτήκανε σε φύλλα χαλκού για να μην υποστούν παραπάνω καταστροφές από ό,τι είχαν υποστεί ήδη, και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στον έξω κόσμο. Τι είναι αυτά, τι είναι όμως αυτά τα 11 βιβλία, δηλαδή τα χειρόγραφα αυτά ήταν τόσο πολλά που δημιουργούν 11 βιβλία. Λέει λοιπόν ότι είναι ένα ουσιαστικό κείμενο το οποίο δείχνει την σοφία της βιβλικής εποχής, εκείνης της εποχής, μιλάει για πολιτισμούς πριν τον Αδάμ και την Εύα, μιλάει για διαστημικές απειλές τις οποίες είχε η γη, μιλάει, φανταστείτε ότι ακόμα και κάποιες καταστροφές που έχουν γίνει σήμερα είχαν γραφτεί σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι γράφει μέσα το βιβλίο αυτό, τα βιβλία μάλλον, όχι το βιβλίο, ότι γράφει για την ακριβής περιγραφή ενός τεράστιου αντικειμένου, το οποίο στο βιβλίο αυτό το ονομάζουν ο καταστροφέας, όπου περιφέρεται γύρω από τον ήλιο μας και πρόκειται κάποια στιγμή να επιστρέψει με καταστροφικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Σήμερα κάποιοι το ονομάζουν αυτόν τον καταστροφέα, τον ονομάζουν ως τον πλανήτη Νιπήρου. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα. Επίσης σχετίζεται με το γενιοφόρο αστέρι του Νοστράδαμου, τον φλογερό δράκο της μητέρας Σίπτων, και ακόμα υπάρχει προειδοποίηση για τον λεγόμενο κόκκινο κομίτι από τις προφητείες του ημερολογίου των Μάγια. Έτσι λοιπόν μας δείχνει αυτό το βιβλίο, τα βιβλία συγγνώμη, ότι είναι κάτι σαν προφητικό. Μάλιστα, τα τελευταία βιβλία μιλάνε και για τον Χριστό και για την έλευσή του. Το θέμα αυτών των βιβλίων λοιπόν, το οποίο αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται ως αφεντικά, αλλά προσέξτε να δείτε, αμφισβητούνται διότι οι αρχαιολόγοι δεν έχουν τα πρωτότυπα. Η Αγγλικανική Εκκλησία δεν θέλει να δώσει τα πρωτότυπα. Βέβαια έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει στο ίντερνετ πάρα πολλά βιβλία, να τα διαβάσει και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, αλλά υπάρχουν πολλές ασάφειες. Η Αγγλικανική Εκκλησία είχε το 1998 είχε δώσει την έγκριση σε αρχαιολόγους, αν θέλουν να διαβάσουν τα βιβλία αυτά, τα οποία πήγαν οι άνθρωποι, διαβάσανε, είπαν ναι πράγματι ότι τα χειρόγραφα είναι 3.700 ετών, τα χάλκινα δεν ήταν τόσο, ήταν από το 1200 κάπου εκεί μέσα. Βέβαια, οι ίδιοι δεν μπορούν να πούν με σαφήνεια από πού ακριβώς έχουν έρθει ή ποιος τα έχει φτιάξει. Οι ίδιοι λοιπόν όμως, οι ιερωμένοι της Αγγλικανικής Εκκλησίας, μιλάει ότι τα βιβλία αυτά τα είχε ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος θείος του Ιησού Χριστού, όπου τα έφερε μαζί του από την Αιγυπτιακή έξοδο, όταν φύγαν δηλαδή οι Εβραίοι, τα είχε από τους συγγενείς, να σας δώσω να καταλάβει. Έτσι λοιπόν, αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι το αβαίο του Glastonbury στην κομιτεία Somers, στα δυτικά της Βρετανίας, ήταν εκεί που φυλάσσονταν μέχρι το 1184. Μετά λοιπόν αυτά φύγαν. Έτσι λοιπόν μας λέει η βίβλος Colbran, ή Colbran όπως κάποιοι ξέρουν, ότι είχαν υπερτεχνολογία παλιά στην γη, δηλαδή πριν τον Αδάμ και την Εύα, μιλούσανε, γράφει το βιβλίο αυτό, ότι υπήρχαν πτυτικές μηχανές με απίστευτες ταχύτητες, όπου δημιουργούσανε στροβιλισμό στον αέρα, και ο στροβιλισμός αυτός δημιουργούσε υπερλάμψη, σαν να γινόταν δηλαδή ένα άστρο. Και μάλιστα αναφέρει ότι εκτός της καταστροφές τις οποίες
έχει πετύχει μέσα 100% απόλυτα αυτό το πλοίο, ότι θα υπάρξουν και τέτοια είδη τεχνολογίας από τη γη στο μέλλον, δηλαδή στο μέλλον το οποίο βρισκόμαστε σήμερα και μετά. Έτσι λοιπόν, να φύγουμε από τη βίβλο Κόλμπριν και να πάμε πλέον στην τεχνολογία την οποία υπάρχει σήμερα αυτήν τη μυστική στη γη. Είναι πολύ γνωστό και έχουμε γράψει πολλά άρθρα μας για την τότε χιτλερική Γερμανία, όπου οι Γερμανοί είχαν χρησιμοποιήσει, μάλλον όχι χρησιμοποιήσει, λάθος έκφραση, είχαν πειραματιστεί σε άγνωση ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα και ειδικά αντιβαρύτητας, όπου είχαν φτιάξει τα Foo Fighter και μετά κάποιοι λέγανε για τα Vril 1, Vril 2. Μην ξεχνάμε την επιχείρηση Paperclip, όπου αντίστοιχα είχαν οι Αμερικάνοι την είχαν αυτήν, όπου αντίστοιχα είχαν και οι Ρώσοι, και ξαφνικά από το 1947 και μετά γίνονται οι πιο συχνές αναφορές για άγνωση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα πάνω στη γη. Ναι. Έτσι λοιπόν σήμερα η τεχνολογία μας δείχνει το εξής. Και ποιο είναι το εξής? Παραδείγματος χάρη, ένα από τα πιο υπερσύγχρονα σήμερα υπαρκτά, και όταν λέμε υπαρκτά με αποδείξεις, αεροπλάνα στον κόσμο θεωρείται το F-35, το οποίο θα αποκτήσει και η Ελλάδα στον απότερο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως θεωρητικά θεωρείται το πιο υπερσύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο είναι το κινέζικο J-20 Fighting Dragon. Ναι. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο απίστευτης κατασκευής, είναι υπαρκτό, είναι ο φόβος και ο τρόμος των F-35, όπως λένε και οι ίδιοι Αμερικάνοι. Και πάνω σε αυτό το αεροσκάφος οι Κινέζοι φτιάξανε το JX-3 Fly Dragon, το οποίο πρόκειται, αυτό τώρα δεν είναι υπαρκτό, πρόκειται για φημολογίες οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο ειδικά των Κινέζων, ναι, ότι έχουν δημιουργήσει ένα άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο χωρίς φτερά, δεν υπάρχει πουθενά φτερά, είναι ένα πράγμα σαν ορθογώνιο, φανταστείτε, δεν έχει καθόλου φτερά, είναι ένα, σαν να βλέπουμε έναν ορθογώνιο χάρακα, το οποίο αυτό το αεροσκάφος την ώρα την οποία ταξιδεύει δημιουργεί, μπορεί να γίνει αόρατο, δημιουργεί στροβιλισμό γύρω από τον εαυτό του και φωτίζεται σαν μια τεράστια λάμψη, σαν ένα άστρο, όπως γράφει, όπως σας είπα πριν, και η βίβλο Κόλμπριν, τα βιβλία τη γράφουν μέσα. Μιλάμε για μια απίστευτη τεχνολογία, η οποία μόνο στα όνειρά μας θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Εάν κάποιοι τώρα πιστεύουν ότι όλα αυτά ίσως είναι φαντασία κάποιων, ίσως είναι υπερβολές, ένα θα τους πω, ότι πριν τον πόλεμο του κόλπου, στην Αμερική ειδικά, ναι, υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές για τα λεγόμενα αεροπλάνα, τα οποία οι Αμερικάνοι ονομάζουν stealth, τα οποία ήταν τριγωνικά αεροπλάνα, τα έχουμε δει και τα είδαμε στον πόλεμο του κόλπου. Πριν λοιπόν την εμφάνισή τους στον πόλεμο του κόλπου, όλοι μιλάγανε για άτια, ότι ήταν από κάπου αλλού. Όταν λοιπόν τα είδανε πραγματικά πλέον στις ειδήσεις, αλλά και στα ρεπορτάζ του πολέμου, είπανε ναι, αυτά είχαμε δει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μυστική τεχνολογία, και ειδικά όταν πρόκειται για πολεμική βιομηχανία, από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται στο θέμα του απίστευτου αλλά και του υπερπραγματικού. Η αλήθεια πάντως είναι κάπου στη μέση. Τώρα, όσο για τα μπαλόνια αυτά τα οποία λένε οι Κινέζοι ότι ήταν δικά τους και ότι πρέπει να αποζημιωθούν, ότι υπάρχει σήμερα η ένταση μεταξύ Κίνας και Αμερικής, και μάλιστα για πολύ μεγάλη ένταση, με ανησυχητικές προβλέψεις στο μέλλον. Όπου εχθές νομίζω ο υπουργός της Κίνας είπε ότι θα πρέπει να κάτσουν καλά οι Αμερικάνοι, διότι θα πρέπει, εάν δεν κάτσουν καλά, δηλαδή θα μας φέρετε σε μια φάση την οποία θα πρέπει να αμυνθούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για ποιο λόγο, αν δεν ήταν μπαλόνια εμπορίου, όπως είπε η Hicks, ή αν ήταν κατασκοπευτικά μπαλόνια, για ποιο λόγο πετάγανε? Το πρώτο πράγμα βέβαια που κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί είναι ότι θα θέλανε να φωτογραφίσουν την Αμερικάνικη Ήπειρο. Μα σήμερα δεν χρειάζεται κάποιος να πετάξει μπαλόνια, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δορυφόροι τα οποία μπορείς να φωτογραφίσεις μυρμήγκι στην αυλή σου, άμα θέλεις, από έναν δορυφόρο, για τόσο ευκρίνεια. Για εμπορικό σκοπό, τι εμπορικό σκοπό, δηλαδή τι παρακολουθούσαν αυτά τα μπαλόνια? Το όλο θέμα
είναι ένα πραγματικά μυστήριο, διότι από όλες τις πλευρές κάποιος να το κοιτάξει δεν στέκουν καμία μα καμία από τις απαντήσεις τις οποίες έχουν δώσει. Πρώτον, δεν στέκει ότι ήταν ένα εξωγήινο σκάφος ή τρία εξωγήινα σκάφη τα οποία κατέρευσαν οι Αμερικάνοι. Δεύτερον, δεν στέκει η θεωρία των διαστημικών, των κατασκοπευτικών μπαλονιών, διότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, όπως σας είπα, δορυφόρους ή άλλα μέσα. Δεν στέκει το ότι ήταν μπαλόνια παρακολούθησης εμπορίου. Δηλαδή, πώς παρακολουθείς με ένα αερόστατο, ένα, να το πω τι, ένα αεροπλάνο, θα μπορούσε να το παρακολουθήσεις. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Οπότε όλα αυτά τα οποία λένε αυτή τη στιγμή κρύβεται από πίσω μία τεχνολογία και οι Αμερικάνοι το ονομάζουν και βιομηχανική κατασκοπευτική δίωδο, αν θα μπορούσε κάποιος να το μεταφράσει στα ελληνικά. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες φορές μπλοφάρουν. Δηλαδή βάζουμε ένα αντικείμενο, όπως κάνουν σήμερα οι Ρώσοι, παραδείγματος χάρη στην Ουκρανία, και αν το ψάξετε θα δείτε ότι έχω δίκιο, χρησιμοποιούν ανδρίκελα ως στόχους, όπου δεν είναι τίποτα άλλο από παιχνίδια. Οπότε η Ουκρανική, το Ουκρανικό πυροβολικό, βλέποντας ότι έχει υποτιθέμενους στόχους, ρίχνει στα υποτιθέμενα ανδρίκελα, βλέπουν οι Ρώσοι από πού ήρθαν τα πυρά, οπότε αμέσως ρίχνουν πίσω στους Ουκρανούς. Έτσι λοιπόν ότι πιστεύω ότι κάτι τέτοιο εγώ προσωπικά, και ίσως μπορεί να κάνω και λάθος, ότι αν πράγματι οι Κινέζοι είχαν στείλει κάτι, θα το στείλανε μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν ή την αντίληψη των Αμερικάνων ή την τεχνολογία των Αμερικάνων ή δεν μπορεί να φανταστεί το μυαλό μου κάτι άλλο παραπάνω. Έτσι, πάντως, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό που λέτε ότι έχουμε να κάνουμε και με μια αρχαία τεχνολογία, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στον κώδικα, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στη γνωστή, στη δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix. Πολλοί από τους φίλους που μας ακούν τώρα, αν όχι όλοι, γνωρίζουν το Netflix ή μπορεί και να έχουν Netflix στο σπίτι τους και να παρακολουθούν ήδη σειρές και ταινίες. Σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του Μπομπ Λαζάρ, ενός γνωστού επιστήμονα από την Αμερική, ο οποίος επισημαίνει στο ντοκιμαντέρ αυτό ότι σε μυστικές βάσεις που έχουν σχέση με το συγκρότημα εκεί της Dulce Area 51 στην Αμερική, Roswell και τα σχετικά, έχουν πάει εκεί οι Αμερικάνοι πράγματα που έχουν βρει σε μέρη που δεν έχει πατήσει ανθρώπου πόδι, αντιβαρυτικούς δίσκους της αρχαιότητας. Έχουν πάρει την τεχνολογία και έχουν δημιουργήσει και καινούργια τέτοια αντικείμενα, στηριζόμενα στην αρχαία τεχνολογία. Και είναι συγκλονιστικό να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ με έναν άνθρωπο που είναι επιστήμονας, ο Μπομπ Λαζάρ, και να λέει αυτό το πράγμα, ότι η αντιβαρυτική τεχνολογία έχει εισαχθεί, έχει γίνει μια επαναεισαγωγή της από την αρχαιότητα. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και πολλοί αρχαιολόγοι. Είναι και πολλοί αρχαιολόγοι, και μάλιστα αρχαιολόγοι με καριέρα πλέον, οι οποίοι λένε ότι η ιστορία της γης δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε, διότι κάθε τόσο ανακαλύπτουμε καινούργια στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι υπήρχε υπερσύγχρονος πολιτισμός κάποτε στη Γη. Και μιλάμε για στοιχεία τα οποία, όπως το 1886, ανακαλύψανε σε ένα γαλλικό αρχείο, εκείνη την εποχή βγάζανε κοκ. Το κοκ είναι ένα κάρβουνο το οποίο είναι ορυκτό, δεν είναι κάρβουνο που είναι τα ξύλα, είναι ορυκτό το οποίο χρησιμοποιούσαν σε ατομομηχανές και αυτά. Και μέσα σε ένα από αυτό βρήκανε ένα αντικείμενο το οποίο μοιάζει με μπουζί. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι 26 εκατομμυρίων ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν βρίσκουν τέτοια αντικείμενα, για καιρό σιωπούσαν. Πλέον όμως, λόγω του διαδικτύου και λόγω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει με αυτά τα οποία βλέπει και διαβάζει, κάποιοι αρχαιολόγοι έχουν αρχίσει και κρούν το κούβουνα και λένε, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το πιστεύουμε. Δεν είναι ακριβώς όπως μας τα μάθανε. Και ξέρετε, το να μπορέσει κάποιος να αντιστρέψει όλη την δομή των ακαδημαϊκών είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Διότι εάν οι ακαδημαϊκοί, οι αρχαιολόγοι της Ακαδημίας δεν μπουν το okay όλοι μαζί, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, οποιοδήποτε να είναι, ας είναι και πρίτανης της αρχαιολογίας, ας είναι δόκτωρας, ας είναι οτιδήποτε. Θα έχουμε πάντα αμφιβολίες. Όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία 20 χρόνια, πρόκειται πλέον για κάτι το οποίο σε όλη τη γη βρίσκουμε αντικείμενα, τεχνουργήματα να τα πω μάλλον, τα οποία πλέον είναι πιστοποιημένα από την αρχαιολογική υπηρεσία, τα οποία τους αφήνουμε ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή λένε, αυτό το αντικείμενο, όπως είπαμε τώρα, το μπουζί 26 εκατομμυρίων ετών, ή ένα σφυρί το οποίο βρέθηκε 15 εκατομμυρίων ετών, το οποίο ήταν χυμένο, δηλαδή το κεφάλι του σφυριού ήταν χυμένο μέσα σε καλούπι
και μάλιστα δύο μέταλλα από αυτό το σφυρί δεν υπάρχουν σήμερα στη Γη, κάνοντας τους επιστήμονες να λένε ή είναι εξωγήινης προέλευσης ή είχαν βρει κάποια μέταλλα τα οποία ακόμα στη Γη δεν τα έχουμε βρει εμείς. Το κυριότερο από όλα, από το οποίο αυτό το σφυρί βρέθηκε στην Αγγλία, σε έναν καταράκτη. Φανταστείτε ότι το σφυρί δεν έχει σκουριάσει. Μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα σήμερα, και ειδικά τεχνολογικά, τα οποία κάποιος αναρωτιέται. Και μην ξεχνάτε κιόλας τις φήμες, οι οποίοι βέβαια οι πιο πολλοί δεν το πιστεύουν, ότι στο Αφγανιστάν οι Αμερικάνοι βρήκανε άγνωστες ταυτότητες υπτάμενο αντικείμενο, και μάλιστα πολλοί λένε ότι ήταν ένα αρχαίο βιμάνα των Ινδών, όπου μυστικά μεταφέρανε στην περιοχή 51, στην Νεβάδα. Λοιπόν, όπου υπάρχει καπνός, σίγουρα υπάρχει φωτιά. Αν όλα αυτά λοιπόν είναι 1% αλήθεια, εγώ δεν θα πω παραπάνω, δεν θα πω ούτε 10, ούτε 30, ούτε 50, 1% αλήθεια, πραγματικά λοιπόν βρισκόμαστε υπολίθαργο τόσα χρόνια, πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα, και προσπαθούσαν τόσο καιρό, να το πω υποτιμητικά, δεν θα το πω επίτηδες, να νομίζει ο κόσμος ότι ήμασταν, βγήκαμε από τα πυθίκια ξαφνικά, όπως λένε πολλοί, ότι είμαστε απόγονοι των Νεάντερταλ κτλ. Όμως η ιστορία μας, η ανθρώπινη ιστορία μας δείχνει ότι υπήρχε προηγμένος πολιτισμός πριν τον Αδάμ και την Εύα. Και δεν είναι μόνο τα βιβλία, το Κόλμπι. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις για αυτό το θέμα. Και μάλιστα, εάν κάποιος ψάξει να βρει, όπως η Ναή της Μάλτας, όπως η Μεγάλη Πυραμίδα του Μέξικο, όπως η Τουρκία, αυτός ο παράξενος σχισματισμός με τα μεγαλυθικά, με τα ζώα, τα οποία είναι ο πιο αρχαιότερος μεγαλυθικός οικισμός ποτέ στη Γη που υπήρξε, θα δούνε ότι εκεί που πίστευαν ότι στον Μεγάλο Δριά, δηλαδή πριν 13.000 χρόνια, όταν οι παγετώνες κάλυψαν τη Γη, ότι δεν υπήρχε πολιτισμός, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι. Έρχονται λοιπόν όλα αυτά τα ευρήματα σήμερα, και ειδικά αυτοί οι ναοί οι οποίοι μιλάμε, και λένε όχι, υπήρξαν αυτοί οι πολιτισμοί. Και μάλιστα όλες αυτές οι μεγαλολιθικές ναϊκές, να το πω, δομές, δείχνουν και εξηγούν ότι ο καταστροφέας, αυτό που έλεγα πριν στο Κόλμπριν, έρχεται από το άστρο του Κοινός, όπου ήταν τεράστιοι μετεωρίτες. Ναι. Και μάλιστα το Κόλμπριν γράφει μέσα και λέει ότι είναι απομεινάρι από το άστρο του Κοινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει εγκλωβίσει ο ήλιος, αν είναι όπως θα λένε, έναν τεράστιο κομίτι, ο οποίος ξέρανε ότι θα έρθει κάποια στιγμή, κομίτι είπα, συγγνώμη, μετεωρίτης, ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο μετεωρίτης αυτός. Τώρα το πότε δεν λέει, αλλά εάν θα φύγει από τον ήλιο θα έρθει κατευθείαν σε εμάς. Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι τα ξέρανε, και βέβαια οι γνώσεις δοθήκανε κάθε φορά που έσβηνε και ένας πολιτισμός από φυσικά αίτια, δοθήκανε στα ιερατεία, τα οποία ιερατεία, θέλοντας να έχουν το πάνω χέρι, δημιουργήσανε διάφορες ομάδες ώστε να χειραγωγούν τους ανθρώπους και να μην ξέρουν τίποτα από αυτά. Είναι πολύ απλό το θέμα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν σήμερα, ναι, η τεχνολογία η οποία υπάρχει είναι απίστευτη στα δικά μας τα μυαλά. Είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αποδείξεις και βίντεο από το πολεμικό ναυτικό των Αμερικάνων, όπου έχουν υπτάμενους δίσκους που κάνανε δοκιμές πτήσης το 1957, το 1958, το 1960, μονοθέσια, όπου ο πιλότος ήταν στο κέντρο, υπήρχε ο υπτάμενος δίσκος με δύο τουρμπίνες ή και με τέσσερις τουρμπίνες γύρω από τον υπτάμενο δίσκο, όπως είναι σήμερα τα ντρόν, φανταστείτε, και ο πιλότος ήταν μέσα, το απογείωνε, έφυγε και ξαναερχόταν. Και όλα αυτά το 1957. Οπότε λοιπόν για σήμερα φανταστείτε τι μπορεί να έχουν φτιάξει από το 1957 μέχρι σήμερα. Τώρα, αυτό όμως όλο που περιγράφουμε, που πηγαίνει στην αρχαία τεχνολογία ή στον αρχαίο πολιτισμό που άφησε παρακαταθεί και αρχαία κείμενα ή τι βρήκαν οι Αμερικάνοι ενδεχομένως στις σπηλιές του Αφγανιστάν και όλα τα σχετικά και ο Μπομπ Λαζάρ, είναι ένα μέρος του θέματος για τα άγνωστα αυτά τα επτάμενα αντικείμενα, ότι δηλαδή κάποια από αυτά που πετάνε εκεί έξω είναι κατά πάσα πιθανότητα νέα κατασκευάσματα των τελευταίων δεκαετιών από αυτή την αρχαία τεχνολογία που πήραν τη γνώση και τα φτιάξαν. Όμως δεν απαντά εξ ολοκλήρου στο θέμα των UFO άτια ή UAP, όπως ήταν στην Αμερική πλέον. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ζήτημα της αρχαίας τεχνολογίας η μία και μοναδική απάντηση και τελείωσε, έκλεισε και λύθηκε το θέμα. Γιατί τότε θα πρέπει να απορρίψουμε το ενδεχόμενο, όπως είπατε και στην αρχή, να υπάρχει και κάτι άλλο εκεί έξω που να είναι πέρα από τον άνθρωπο.
Βεβαίως. Και όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί έξω, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να είναι χαμηλής εκτίμησης νοημοσύνης. Δεν μπορεί σε ολόκληρο το σύμπαν να είμαστε μόνοι μας. Ήδη η βίβλος Κόλμπριν, δηλαδή τα 11 αυτά βιβλία, αναφέρουν ότι οι εξωγήινοι έχουν εμφανιστεί, έχουν έρθει στο παρελθόν στην Γη, όπου βοήθησαν, αλλά και ήτουσαν και για αρκετό καιρό μαζί με διάφορους πολιτισμούς. Τα αναφέρουν όλα μέσα. Εκτός από αυτά τα βιβλία όμως, αν ανατρέξουμε σε διάφορους πολιτισμούς, όπως είναι οι Κινέζοι, όπως είναι οι Βίγκινγκς, όπως είναι οι Ινδιάνοι της Αμερικής, και ιδιαίτερα οι Ινδιάνοι της Αμερικής, οι Χόπι λεγόμενοι, μιλάνε για τους εξωγήινους, τους θεωρούν αδέρφια τους, λένε ακόμα ιστορίες τους, οι οποίες είναι υπαρκτές ιστορίες, μπορεί να τις βρει κάποιος στο διαδίκτυο, δεν είναι ψέματα. Ναι, ναι. Λένε ότι πράγματι υπάρχει εξωγήινος πολιτισμός, αναφέρουν τους αστερισμούς, αναφέρουν από πού έχουν έρθει, αναφέρουν το τι θα γίνει στο μέλλον στη Γη, αναφέρουν μάλιστα οι Χόπι ότι η τεχνολογία η οποία θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια, δηλαδή στα χρόνια τα οποία είμαστε εμείς, θα φέρει την καταστροφή. Δεν θα επέμβουν οι εξωγήινοι, όπως πιστεύουν πολλοί, να μας σώσουν από πυρηνικά και από αυτά, αλλά θα κοιτάξουν να περιμαζέψουν τους επιζώντες από διάφορους καταστροφικούς πολέμους. Αν κάποιος λοιπόν ψάξει να δει, δεν είναι μόνο ένας, δύο πολιτισμοί ή αρχαίοι λαοί ή ακόμα και άγριες φυλές, αν σήμερα λοιπόν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι μιλάνε για εξωγήινους. Και οι αρχαίοι Έλληνες μιλήσανε για εξωγήινους και οι Αιγύπτιοι μιλήσανε για εξωγήινους. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν ότι γιατί να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη εκεί έξω. Βέβαια αυτό έρχεται να μας μπλοκάρει με το θέμα ότι, παραδείγματος χάρη, το αστρικό σύστημα του Σιριού είναι 4 έτη φωτός από εδώ. Πόσο καιρό θα τους έπαιρνε να έρθουν τόσο γρήγορα. Μέχρι και σήμερα όμως η φυσική μας δείχνει ότι μπορεί να γίνει υπαρκτό αυτό το πράγμα με διάφορους φυσικοί μεθόδοι, όπως είναι οι σκουλικότρυπες. Έχουν βγάλει πολλές θεωρίες τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να ταξιδέψει τόσο μακριά, παραδείγματος χάρη τα 4 έτη φωτός, να τα κάνει μια εβδομάδα. Έτσι λοιπόν θα ήταν υπαρκτό στο να έχουν έρθει εξωγήινοι ή και να υπάρχουν ακόμα εξωγήινοι οι οποίοι θα έρθουν κάποια στιγμή στη Γη. Βέβαια όμως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και δεν βγαίνουν με μία εκπομπή και δύο και τρεις. Αλλά υπάρχει και μία θεωρία η οποία είναι πολύ υπαρκτή και έχει πολλούς υποστηρικτές, ότι είμαστε το Planet Zoo, δηλαδή ότι είμαστε ένας πλανήτης ο οποίος είναι πειραματικός. Μας έχουν βάλει εδώ πέρα όλους κάποια στιγμή να δούμε το πώς θα εξελιχθούμε. Και αυτό δεν μπορεί να το απορρίψει κανένας εύκολα. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, η τεχνολογική επανάσταση, μάλλον βιομηχανική τεχνολογική επανάσταση που έγινε το 1900 και μετά, δεν δικαιολογεί την ταχύτητα και την άνοδο της τεχνολογίας στο σημείο το οποίο έχουμε φτάσει μόνοι μας, μόνο και μόνο από τους ανθρώπους. Και δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες με 38 ονόματα. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να ήμασταν 2.000 χρόνια στο λίθαργο, να μην μπορούμε να αξιολογήσουμε μία τεχνολογική κατάσταση και ξαφνικά μέσα σε 100 χρόνια να έχουμε κάνει ένα άλμα τεχνολογικής επανάστασης τουλάχιστον 1.000 χρόνια μπροστά. Yeah. Αυτό λοιπόν λένε οι επιστήμονες αυτοί, ότι ή κάτι βρήκανε κάποιοι σε αρχαία τεχνουργήματα ή αρχαία κείμενα ή που ήταν σε προηγούμενο υπερπολιτισμό, ή σίγουρα υπάρχει μία εξωγήινη επέμβαση στο θέμα της τεχνολογίας. Σε αυτό, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, δεν έχει βγει κανένας να πει το αντίθετο, ότι δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση η οποία έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, για να καταλάβει ο ακροατής μας και οι ακροατές μας οι οποίοι ακούνε, ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να δημιουργήσει μια τέτοια τεχνολογική επανάσταση σήμερα, ώστε να υπάρχει ένα αεροπλάνο το οποίο θα μπορούσε να είναι αόρατο από τα ραντάρ. Ένα αεροπλάνο το οποίο θα μπορούσε με ταχύτητες 2 και 3 Μαχ. Ένα αεροπλάνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Δεν θα μπορούσε να υπήρχε δηλαδή σήμερα το λεγόμενο PET-CT scanner που κάνουν στα νοσοκομεία. Θεωρείται πραγματικά επανάσταση αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο λένε ότι για να γίνει αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Και έρχεται, όπως έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, και λέω το εξής.
για να καταλάβει ο κόσμος και ο καινούριος που μας ακούει, η καινούργια ακροατός μας, ότι σήμερα τα λεγόμενα μικρονανορομπότ, για να τα δει κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα μικροσκόπιο ηλεκτρονικό και να κάνει 13.000 φορές zoom. Να το ζουμάρει, να το μεγενθύνει δηλαδή για 13.000 φορές. Μάλιστα. Και θα δει ένα πράγμα σαν αραχνοειδές. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι ποιο εργοστάσιο τα φτιάχνει αυτά. Το δεύτερη και πιο σημαντική ερώτηση όμως, αν πούμε ότι κάποιος τα φτιάχνει αυτά, είναι το μικροτσίπ το οποίο περιέχει αυτό το μικρονανορομπότ, το οποίο θέλει 250.000 φορές μεγένθηση για να το δει κάποιος. Ποιο είναι το εργοστάσιο, ποιος είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει κάτι τόσο μικροσκοπικό, πιο μικροσκοπικό και από ένα κύτταρο ανθρώπου, φανταστείτε. Δεν υπάρχει σήμερα εργοστάσιο στη Γη να καταφέρει να φτιάξει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό μιλάμε ότι η βιομηχανική επανάσταση είναι κάτι το ασύλληπτο στον ανθρώπινο νου. Οπότε, εφόσον έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε τέτοια μικρονανορομπότ, ο οποίος κανένας δεν ξέρει πού τα φτιάχνουν, ποιο εργοστάσιο είναι αυτό, ποιος είναι ο ιδρυτής, πώς, τι, τα τσίπ τα οποία έχουν μέσα. Φανταστείτε λοιπόν σε μεγάλα αντικείμενα, όπως είναι τα αεροπλάνα, τι γίνεται. Και βέβαια δεν τα δείχνουν, διότι οι υπερδυνάμεις δεν τα δείχνουν σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα ή όπως είναι η Ουγκάντα. Δεν χρειάζεται να τα δείξουν. Θα τα δείξουν μόνο σε περίπτωση πολέμου και γενικευμένου πολέμου πλέον. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα. Οπότε οριάζουμε από φήμες, αλλά και από αληθινά περιστατικά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο για αυτή τη φορά. Θα είμαστε σε επαφή βεβαίως για να συνεχίσουμε. Άνω τελεία θα βάλουμε. Γιατί τα θέματα αυτά δεν τελειώνουν. Έχουν τόσα στοιχεία που μπορούν να παρατεθούν, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και ουσιαστικά ανταποκριθήκαμε και στα κελεύσματα των τηλεθεατών που με ρωτούσαν πού είναι ο Σάμαν Λάικαν εδώ και ένα χρόνο περίπου. Να είσαστε καλά, εσείς και τηλεθεατές σας. Είμαι εδώ τώρα, θα τα ξαναλέμε συχνά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο με την πρώτη ενότητα. Θα ακολουθήσουν κάποια βίντεο σχετικά με το θέμα της μυστικής τεχνολογίας και θα περάσουμε σε διαφημίσεις στη συνέχεια να επιστρέψουμε τις επόμενες δύο ενότητες. Keep the pace with us.
looking for that helicopter or where the hell that was. Now, Jimmy and his family were out fishing in the Florida coast, to be more precise, 72 miles off of Sarasota. They were having a good time when all of a sudden they spot something falling from the sky. They try to get closer to it, and all of a sudden they see this green ooze coming from within the ocean. Got even closer, he saw some sort of smoke coming from where this object fell. Now what's even stranger about this is that Jimmy and his brother at the time tried to contact the Coast Guard about it, and for some mysterious reason, communication systems were down. After posting this video to TikTok, it amassed millions of views and thousands of comments. Some people suggested that this could be some sort of paint marking from rocket boosters, but there were no other ships around, which makes this a bit strange. In your opinion, what do you think this is? And should have Jimmy gotten closer to it in the first place? Thank you.
President Barack Obama talks UFOs with talk show host James Corden. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. And so, you know, I think that we're people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Mr. Obama says UFOs were actually one of the first things he asked about after taking office, but he did not say whether he thought UFOs were alien in origin. Acceptance that, yes, this is real, the topic is real, and we've been dealing with this for decades. And what happened, Darren? I host the afternoon drive on KISS 92.5, as you well know, and we had this weird interruption. This weird broadcast thing happened yesterday. I don't know what it was. I know you have a sound of it. Okay. Yeah, Darren, let's have a listen to it. The fate of your world depends on your ability to listen to these words and take action. In 2 days, you will be invaded. Their technology is far superior to anything available to humanity. They do not seek peace. Their aim is nothing less than the elimination of the human species. Whoa. Doesn't sound like a friendly message. No, that wasn't very nice. What's no, that? And we don't know who broke into the signal. Decades of public denial, the U.S. government is now acknowledging the existence of unidentified aerial phenomena. And that's the big question, isn't it, right? What are these things? And the bottom line is that we don't know, and unfortunately... That long and bright on that side. No, they're seeing that. What the... It looks like it's coming out. Looks like it's getting better. Mira. President Obama says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon, and he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is? I would ask him again. Thank you. The U.S. government knows something unexplained is out there, and next month we may get answers. The Pentagon has until late June to tell Congress in an unclassified report what it knows about unidentified flying objects. And to be clear, the government is... Look in the sky right now, Randy! Going against the wind. The wind's 120 knots to the west. It's like, look at this thing. It's rotating. Do they want to harvest us? Want to be known. What we can do is judge their actions. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us. The question is, what possible visitations has the U.S. government been keeping from the public? So we're going to see more of those sorts of videos, I think. Secondly, I think we'll see more documents. And I think the other thing we will see, people who have been involved in this, they are going to come forward and speak out. People in the world and governments start to get more information till eventually they acknowledge, yes, there's extraterrestrials here. Was it possible? Did these beings come from another world or from a parallel universe? We'll bring you the dramatic story of what happened over our nation's capital just 1 week ago tonight. Nobody's ever really seen it or know where it's at, but it's out there. But I think it's a noble pursuit to try to figure out why. Could we be on the verge of another conflict? We will have.
have a broad awareness of who they are, what they're doing, and why they're doing it. They don't want to be known. What we can do is judge their actions. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent, who they are, why they're here, why they stick around with us. The question is, what possible visitations has the U.S. government been keeping from the public? So we're going to see more of those sorts of videos, I think. Secondly, I think we'll see more documents. And I think the other thing we will see, people who have been involved in this, they are going to come forward and speak out. People in the world and governments start getting more information until eventually they acknowledge, yes, there's extraterrestrials here. Was it possible? Look at Edmonton this morning. It is a Friday. Eyes to the skies this morning is where our next chat brings us. Devo Brown, Melanie Ng. I'm gonna ask you this because I know none of us have been on a plane in what, like 2 years? Yeah, pretty much. Okay. Imagine finally being able to get onto a commercial flight, looking out your window and seeing this. This happened. I'm sorry. What is that? It's a passenger on the plane, looks out the window, grabs the phone. This was filmed in June. The traveler sees that, an object apparently changing shapes in seconds. What? Oh. Is it a shape-shifting object? Is it Bezos? Is it Branson? What is it? Is it a UFO? No, go for it. What do you see? I have no, okay, I'm looking at this for the first time. I want it to be surprised. Whoa. What is that? No way. Okay. That's crazy. So, could be anything. Honestly, here's the thing. Like, I don't know what that could be. There's, someone said, I read this little bit online, and someone said that maybe that's just the reflection off the window of something or other. Right? Like that it's catching the light funny. Well, if you ever look through the window, there's always a little kind of hole, yes, right, on the second window. So maybe it's that, and it's just reflect. Maybe that would be the best way to describe, because that's creepy. That is alien, yes, object to me. Because it did this whole, like, praise the Lord hands. You made an angel. And said, yeah. And then, no, man, that's crazy. Here's the thing, Dee. If you're filming that, though, aren't you narrating, like, oh, my gosh, I can't believe how that person was able to stay so composed, yeah, and just film it silently and not be like, are you guys seeing this? Because in movies, if that is what some people think it is, a UFO, when there's one, there's 100 that's about to descend on you. And you're like, hey, guys, is everybody hip to this? No. No, right? No, no. Would you not be alerting people? Like, do you see that? Do you see that? What is that? See, that looks okay to me. That part right there. You're like, That looked like luggage anything. Fell from something. Yeah. No, let's hope. But then, watch, it starts like that. Yeah, come that on. Part's weird. It says hello to you, is what it does. The arms come out. And then it presents itself right here. Thank you.
Looks like I'm gonna need my flashlight. Hold on, guys. Let me get down in there. What's that? Right here looks like a good way in. What's that? What's that right there? It's so steep here. Looks like there's a hole in the ground. Be the way into Area 51. I know it is. It has to be. Man. I found it. Oh, God. Look at this. Crap. Man. Look at that. There's a tunnel. That has to be the way into Area 51. I know it is. It has to be. Oh man. I found it. Oh my God. Look at this. Oh. This has to be the entrance. Look at a pair of glasses in an Area 51 sign.